το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι σε όλους σας η νέα χρονιά να είναι μια χρονιά γεμάτη χαρά, υγεία, προκοπή, πρόοδο και ευημερία. Προπαντός σε όλους εσάς, τους μαχόμενους δικηγόρους, που είστε από τους τυλοβάτες της δικαιοσύνης, ενός από τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται και δομείται η ελληνική κοινωνία. Βλέπετε ότι πέρασε μια μεγάλη περίοδος αμφισβήτησης, αλλίωσης, παραχάραξης της έννοιας και του περιεχομένου της δικαιοσύνης. Αλλά νομίζω ότι χάρη στον αγώνα που κατέβαλαν οι μαχόμενοι δικηγόροι της πατρίδας μας, κατάφερε αυτή η έννοια, αλλά όχι μόνο ως έννοια, αλλά και ως περιεχόμενο, να ξαναβρει τη δική της πορεία και να σταθεί στο ύψος το οποίο πρέπει να είναι και να απολαμβάνει του σεβασμού όλων μας. Έτσι λοιπόν είστε εσείς πρώτοι που χρειάζεται να έχετε δύναμη και κουράγιο για να υπηρετείτε αυτόν τον θεσμό. Ένα θεσμό που πρέπει να λειτουργεί πάντα με κριτήριο την ωφέλεια της ανθρώπινης κοινωνίας και των πολιτών αυτής της χώρας και όχι να εξυπηρετεί μικρότητες και μεμψημυρίες ιδιωτελείς. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι σε όλους σας, προσωπικά και οικογενειακά, υγεία και κάθε καλό. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας που ιερολόγησε αυτή την έναρξη της νέας χρονιάς. Θα παρακαλούσα τον Αντισαγγελέα του Αρχιεπάγου του Ιερού Κωνσταντινούπολη για ένα σύντομο χαιρετισμό. Είναι εδώ κοντά μας, όπως κάθε φορά άλλωστε. Από μέρους των εισαγγελέων και των δικαστών, εύχομαι στον πρόεδρο και στα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλαμάτας και στις οικογένειές τους να έχουν καλή χρονιά και εύχομαι επίσης να συνεχιστεί η συνεργασία μας για δικαιοκρισία και στο νέο έτος. Θα παρακαλούσα. Τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, κύριο Αναστασόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Θέλω να ευχηθώ από βάθους καρδιάς να έχετε δύναμη και φώτιση ώστε σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές να μπορείτε να συμβάλλετε καθοριστικά στην απόδοση της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της δημοκρατίας και ως εκ τούτου αποδίδεται σημαντικότατο κοινωνικό έργο. Εύχομαι χρόνια πολλά, με υγεία προσωπική και οικογενειακή. Καλή χρονιά. Παρακαλώ και τον Δήμαρχο Καλαμάτας για ένα σύντομο χαιρετισμό. Οφείλουμε ως κοινωνία να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να προασπίσουμε το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών που είναι η δικαιοσύνη. Πιστεύουμε στο Σύνταγμα, στο διαχωρισμό των εξουσιών, στους νόμους και θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία μας υποδομητικά, με αρχές και αξίες. Αυτές δηλαδή που υποστηρίζετε και εσείς ως Δικηγορικός Σύλλογος. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και εύχομαι το νέο έτος να είναι δημιουργικό και παραγωγικό για όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά. Το 2020 σηματοδοτεί το τέλος μιας δεκαετίας κατά την οποία οι πολίτες της χώρας μας υπέστησαν σημαντική χειροτέρευση του βιωτικού τους επίπεδου και πολλοί, ιδίως νέοι, γεμάτοι τίτλους σπουδών και επαγγελματικά προσόντα, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν τα όνειρά τους και τη ζωή τους σε άλλες χώρες. Μιας δεκαετίας που ενώ ανέδειξε προβλήματα, δεν ανέδειξε στον ίδιο βαθμό χαρακτηριστικά κοινωνικής αλληλεγγύης και προσφοράς παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Μιας δεκαετίας που χαρακτηρίστηκε από στοχοποίηση της δικαιοσύνης και ταλαντεύσεις ως προς την έννοια της δημοκρατικής λειτουργίας της χώρας. Μιας δεκαετίας που δυστυχώς έδειξε ότι ακόμα η ελληνική κοινωνία ψάχνει τον προσανατολισμό της, μιας κοινωνίας που εύκολα διχάζεται, που εύκολα στοχοποιεί κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις και που έδειξε ότι δεν έχει καταλήξει σε βασικές κοινωνικές κατευθύνσεις, καθώς έδειξε ότι δεν γνώριζε ούτε καν ποιο ποινικό δίκαιο θέλει για να αντιμετωπίσει τις ποινικές παραβάσεις.
Οι δικηγόροι και άλλοι επιστήμονες και επαγγελματίες κλήθηκαν άδικα να σηκώσουν το οικονομικό βάρος με υπέρμετρη υπερφορολόγηση από το πρώτο ευρώ, επιβολής φορών, και οι εύλογες αντιδράσεις μας και απαιτήσεις μας για ισόνομη αντιμετώπιση από το κράτος όχι μόνο δεν αξιολογήθηκαν, αλλά γίνανε και αντικείμενο δεσμενούς αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Στη νέα δεκαετία προσβλέπουμε στην επέδοση του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης, την οποία συνυπηρετούμε με τους κύριους δικαστές, γιατί διαφορετικά πάσχει η ίδια δημοκρατία. Προσβλέπουμε στην ελάφρυνση των βαρών που σηκώνει ο κράτος μας, στην ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών που εξυπηρετούνται στην περιφέρειά μας και στην πλήρωση των λειτουργικών κενών. Προσβλέπουμε στην ανάπτυξη του ιδιωτικού επίπεδου και ενίσχυση της κοινωνικής παρέμβασης του κράτους και των υπηρεσιών που βοηθούν τους πολίτες και μάλιστα έγκαιρα από πριν και όχι εκ των υστέρων να σημαίνει κάτι. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας διασφαλίσει με κάθε τρόπο τις συνθήκες ώστε η δικαστική και η εισαγγελική λειτουργή, έχοντας ως μοναδικό γνώρισμα γνώμονα την τήρηση του συντάγματος και του νόμου, να εκτελούν τα καθήκοντά τους, κοπιάζοντας μαζί μας για την επίλυση των προβλημάτων των ανθρώπων της περιοχής μας. Έχουμε την τύχη να λειτουργούμε σε ένα πλούσιο και σύγχρονο κτίριο που παρά τα προβλήματά του. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με σοβαρές ελλείψεις σε στελέχωση σε δικαστές, εισαγγελείς και υπαλλήλους, για τα οποία στέλνουμε κάθε φορά τα αναγκαία έγγραφα. Έχουμε, οφείλω να πω ότι έχουμε τη συμπαράσταση και της περιφέρειας και του Δήμου σε ό,τι χρειάζεται στο κτίριο και στις υπηρεσίες μας και ελπίζω ότι θα έχουμε κατά το δυνατόν την επίλυση των προβλημάτων. Ο Δικηγορικός Σύλλογος έρχεται σε όλους μας. Καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, ευημερία και με την επισήμανση πάντα να είμαστε αυστηροί σε όσους ασκούν δημόσιο λειτουργήμα, αλλά επί οικείς με τους συνανθρώπους μας. Ευχαριστώ πολύ.